Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Κρήτη σήμερα και έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα θέμα που ακούει στο όνομα η Ακίνθια 2019, μια γιορτή του πολιτισμού και της παράδοσης η οποία λαμβάνει η χώρα τα τελευταία 20 χρόνια στην καρδιά του Ψιλορίτη, στην καρδιά των Ανογείων. Επίσης, διπλή είναι η χαρά μου για τα πρόσωπα τα οποία φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Έχουμε κοντά μας, θα με επιτρέψετε κύριε Λουδοβίκο, να ξεκινήσω από την κυρία Κατερίνη Βρέτζου. Γεια σας. Συμμετέχετε, φαντάζομαι, στο όλο οργανωτικό κομμάτι των Ιακίνθιων. Όχι απλά συμμετέχει, Θα μπορούσα να κάνω μικρό καδράκι. Παρακαλώ. Και ο Λουδοβίκος των Ανογείων, όλοι τον γνωρίζετε, όλοι τον γνωρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και βρίσκεστε σήμερα εδώ για να δώσουμε το σφιγμό, τον παλμό από τα Ιακίνθια του 2019. Καλώς ήρθατε. Τα περιμέναμε ένα χρόνο. Δύο χρόνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε μια ομάδα 6 ατόμων τώρα, 7 που δουλεύουν. Και γιατί θα ήταν εδώ να λείπουν, γιατί δουλεύουν και τρέχουν από εδώ και κορίτσια. Πολύ χαρά για αυτό το πράγμα. Και ήρθαμε την Κατερίνα που είχε κάποια ευχαίρεια χρόνου τώρα. Η Κατερίνα είναι το βασικό στέλεχος, διότι έχει όλη την οργάνωση στο μυαλό της μέσα. Εισιτήρια, ερχομούς, διαφημισιαμούς, ξενοδοχεία. Αυτό που είναι ένα πράγμα να πάθεις γευαλικό. Ευτυχώς εγώ απέχω από αυτό. Πολυπράγμων άνθρωπος, νομίζω ότι ήταν το κατάλληλο άτομο να τοποθετήσει εκεί που αυτό, έπρεπε. Αυτό είναι το ένα μέρος. Θα μιλήσω κι εγώ. Το κουραστικό. Από αυτό που νομίζω. Το κουραστικό μέρος είναι αυτό. Είναι όμως μια ηθοποιός εξαιρετική δύναμη στο παίξιμό της. Είναι φιλόλογος αρχικά, να πω τα δικά της. Αλλά... Δεν ήρθαμε εδώ για μένα. Θα τα πούμε να τελειώνουμε. Είναι λοιπόν η Κατερίνα, η οποία είναι ένα πρόσωπο. Σας χαίρομαι. Δεν συμμετέχω. Που κρατάει δυνατά τη μεριά της. Και όλοι μαζί, τα παιδιά τα άλλα βοηθάνε πάρα πολύ ώστε να πάμε παρακάτω αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη επανεκκίνηση. Πάντως δεν έχετε παράπονο. Σας έχω κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας, γιατί κοιτάξτε πίσω μας. Ναι. Είναι ο χώρος στον οποίο διαδραματίζονται τα Ιακίνθια, όποτε αυτά διοργανώνονται. Νομίζω είναι σαν να βρισκόμαστε εκεί τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, έχει δείτε πιο ωραίο θέατρο. Κοίταξε. Η ομορφιά του είναι έκδηλη, το ζούμε, έχουμε από κοντά απολαύσει τις ομορφιές του συγκεκριμένου σημείου και όλη αυτή την αίσθηση που πηγάζει της ομορφιάς του τόπου, του πολιτισμού, της ιστορίας, όποιος έχει βρεθεί. Και της ιερής γεωμετρίας. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, η Ακίνθια 2019. Ξεκινάμε στις 26 Ιουλίου και επίσημα, 26, 27, 28 Ιουλίου. Θα έχουμε χρόνο να αναφερθούμε πιο εμπεριστατωμένα και αναλυτικά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των ομιλιών βεβαίως και ό,τι θα επακολουθήσει εκείνη τη μέρα. Αυτή τη φορά επιλέξατε τον Μιχάλη Σταυρακάκη, τον μεγάλο ευεργέτη στα Ανόγια, ο οποίος ήταν και χρηματοδότης του θρηλυκού πλέον γυμνασίου των Ανογείων, να είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων, αφιερωματικά. Γιατί, κύριε Λουδοβίκο μου? Ένας άντρας ο οποίος έφυγε 8 χρονών από τα Ανόγια, ένα μικρό παιδί, ξυπόλυτο, που πήγε στη Σμύρνη με ένα θείο του για να μάθει γράμματα. Δεν το βάλε στο σχολείο, όπως του υποσχεθεί, δούλεψε σε διάφορα σπίτια έτσι, σαν βοηθός, όπως κάνουν και εδώ, και φτάνει στο σημείο, ξέρω εγώ, να μεγαλώσει στην ξενιθιά και να πάει στην Αμερική και να ταξιδέψει τη ζωή του μέσα στα βάσανα. Και στο τέλος είπε: θα κάνω ένα γυμνάσιο στο χωριό μου, δικό ήθελα να μάθω γράμματα. Και δεν το κατάφερα, κατάφερε βέβαια, δεν το κατάφερα. Ας κάνω λοιπόν ένα σχολείο στο χωριό που γεννήθηκε. Και αλλάζει την πορεία όχι των Ανογείων μόνο, και των γύρω χωριών. Διότι 3.000 παιδιά έχουν τελειώσει από τότε το σχολείο αυτό. Μεγάλοι επιστήμονες και τα λοιπά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που κατάφερε με τις οικονομίες του, με το ήθος του, με την εντολή που πήρε από τους θεούς του Ψιλορίτη, πώς να το πω, να δώσει αυτό το ξεκίνημα του τόπου και την αλλαγή πορείας των ανθρώπων, είναι θεϊκό πρόσωπο. Κυρία Βρέτζου, σας βλέπω ότι σίγουρα θέλετε να συμπληρώσετε. Θα συμπληρώσω φυσικά, γιατί να το πάρει παρακάτω. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος λοιπόν του αξίζει αυτή η τιμή και είναι λίγο αυτό που κάναμε. Πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πνευματικό μας πατέρας. Μάλιστα. Κυρία Βρέτζου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν βρεθήκαμε τον Λουδοβίκο και είπαμε ότι πάμε ξανά για την επανεκκίνηση των Ιακινθίων, υπήρξε ένα βιβλίο, η αυτοβιογραφία του ανθρώπου αυτού. Και ήταν αυτό το πρώτο πράγμα. Μου λέει: πάρ' το. Πάρ' το, διάβασέ το και έλα να μου πεις. Εγώ στάθηκα σε μία φράση που έχει μέσα. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, γιατί είδα εκεί να αποτυπώνονται αξίες που παλεύουμε με αυτές τη σήμερον ημέρα, να τις ανασύρουμε ξανά στην επιφάνεια. Λοιπόν, σε κάποιο σημείο έγραφε ότι ο άνθρωπος αγράμματος είναι βουβός. Δεν έχει θάρρος. Ήταν πολύ βαθιά, βαθύ το παραπονό του αυτό.
Και αυτό το παράπονο το έκανε, το μεταστοιχείωσε και το έκανε γενοδορία ψυχής. Και είναι πολύ μεγάλο το ανάστημα του ανθρώπου αυτού. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι η έμπνευση περισσότερο σας ήρθε μέσα από τη ζωή του και όχι τόσο. Εντάξει, το ότι ήταν ο βασικός χρηματοδότης που βοήθησε μέσα. Όχι βασικός. Χρηματοδότησε. Χρηματοδότησε. Ο μόνος. Λέγεται χρηματοδότησε το. Σταυράκιο γυμνάσιο, λέγεται. Το ελληνικό γυμνάσιο. Φαντάζομαι ότι ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητά του τελικά ήταν αυτό περισσότερο που θέλετε να επιδείξετε στον κόσμο. Θα το πούμε να τώρα περισσότερο. Με δύο λέξεις το πούμε. Παρακαλώ. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος γράφει αυτοβιογραφία και λέει τι έκανε στη ζωή του. Και δεν καταγράφει ότι έφτιαξε το γυμνάσιο στα Νόγια από σεμνότητα, αυτό βγάζει δάκρυα. Από σεμνότητα. Και συναντάει ακριβώς τη μεγάλη στιγμή του Ερωτόκριτου, του Κορνάρου, που λέει «Δεν είναι το πρέπο του αντρούς, τα κάνει να διγάται, οι άλλοι να τα διαλαλούν και εκείνος να τα αρνάται». Αυτός ο άντρας, λοιπόν, αξίζει τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο, τι το ξεχωριστό θα έχουμε φέτος, γιατί γυρνώντας βεβαίως πίσω τον χρόνο περίπου στα 20 χρόνια, έχουμε δει κατηγορίες και κατηγορίες, θεματικές και θεματικές, κατά τη διάρκεια των Ιακυνθίων. Φέτος, τι διαφέρει, γιατί σας το λέω, γιατί έχω δει μία καμπάνια που έχετε κάνει διαφημιστική το προηγούμενο διάστημα, που μέχρι και αυτή αποτελεί έτσι μία ειδοποιώ διαφορά συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πού κάτι ξεχωριστό θα δούμε. Εσείς που εγώ έχω ακούσει, έχω πληροφορίες. Εγώ έχω πληροφορίες. Ότι μέχρι και εκεί προσπαθήσατε να διαφοροποιήσετε το προφίλ του Ιακυνθίου. Πρέπει να πω, πριν πει η Κατερίνα, γιατί δεν θα μιλήσει, θα πω μια φράση μόνο. Όταν λοιπόν επιλέγουμε το χώρο του Ιακύνθου στο πουθενά, στο Πιζωρίτη πάνω, 1260 υψόμετρο, μέσα στο δάσος, και κάνουμε αυτό το πράγμα, ήδη τοποθετούμαστε διαφορετικά από το δεδομένο. Κάνουμε τον Αγιο Ιάκυνθο που δεν υπήρχε. Κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές που δεν υπήρχαν. Θα πει ότι και οτιδήποτε κάνουμε στη συνέχεια, τουλάχιστον προσπαθούμε και οφείλουμε να έχει διαφορετικότητα. Από τη διαφήμιση, από το στήσιμο, από τους καλεσμένους. Η ειδοποιώς διαφορά ήταν ότι ξεκινήσαμε διαφορετικά. Ξεκινήσαμε από τη γυναίκα, ξεκινήσαμε με τη γιορτή της μάνας το Μάιο και ξεκινήσαμε να ανηφορίζουμε σιγά σιγά, γιατί χρέος μας είναι η ανηφόρα, όπως λέει και ο Νίκος Καζαντζάκης. Τα Ιακύνθια είναι μια διαφορετική πολιτισμική εμπειρία. Εντελώς διαφορετική. Είναι μια μίμηση στον πολιτισμό της φύσης. Είναι αυτό το διαφορετικό που είπε και ο Λουδοβίκος. Δηλαδή, εκεί πας να εναρμονιστείς. Εναρμονιστείς με τη φύση και να συντονίσεις τον εαυτό σου με άλλες συχνότητες. Χρειάστηκαν τα Ιακύνθια να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε χρονιάς όταν αυτά διαδραματίζονταν. Ανάλογα δηλαδή με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στον έξω κόσμο. Γιατί στον Άγιο Ιάκυνθο νομίζω μιλάμε για ένα ξεχωριστό κόσμο. Οι συχνότητες του έξω κόσμου επηρέασαν. Γι' αυτό και δύο χρόνια λείψαμε από τα Ιακύνθια, γιατί μας επηρέασαν σαφώς. Ναι. Όλοι σοκαριστήκαμε, περάσαμε δύσκολα μέσα από την κρίση, έλλειψη χρηματοδότησης και. Σαφώς. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκτόσεις, γιατί η διοργάνωση εκεί έχει μεγάλες απαιτήσεις. Πρέπει να σεβαστείς τον επισκέπτη, να είναι ασφαλής. Πρέπει να σεβαστείς τον καλλιτέχνη, να του δώσεις όλο τα δεδομένα που χρειάζεται για να εκφραστεί. Πρέπει να. Έτσι, οπότε. Δεν θέλησαμε να κάνουμε τόσες. Και την ιστορία να σεβαστεί τον Ιακυνθίων που μέχρι τώρα έχει κάνει διεθνή καριέρα, ας πούμε. Έχει εμφανιστεί παντού. Σέβεσαι λοιπόν αυτό που έχει συμβεί και αυτό που ελπίζεις. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι στην υψηλή ποιότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι για το καλύτερο πάντα. Είτε μου περιγράψτε μου λίγο την εικόνα που βλέπουμε πίσω μας, δίπλα μας βασικά, ακριβώς. Η εικόνα αυτή νομίζω είναι κατά την έναρξη των Ιακυνθίων. Ήταν η γιορτή της μητέρας που είπατε προηγουμένως. Όχι, είναι η γιορτή του Ιακύνθου. Του Ιακύνθου. Η θρησκευτική γιορτή. Ναι. Η θρησκευτική γιορτή. Που ήρθε η χοροδία πάνω και έψαλε η θεία. Ήταν κατανικτικό το σκηνικό. Δεν υπήρξε πιο ωραίο πράγμα. Μόνο με κεριά και τις φωνές. Να το υπογραμμίσω γιατί ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες. Χαίρομαι πολύ. Οι γυναίκες, οι θύραθεν που ψάλανε τόσο ωραία γυναικείες φωνές στον Πιζωρίτη στο άϊχο του χώρου. Μόνο με τον ελαφρό αέρα στον πρίνο και τα κεριά που ανάβουνε, αυτό ήταν. Άκτη ωραία. Τι μιλάω τώρα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και το χώρο πάνω εκεί, στην καρδιά του Ψιλωρίτη, εκεί όπου διαδραματίζεται το πρόγραμμα. Παρακαλώ, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θέλουμε να αναφερθούμε. Παρασκευή 26, βλέπετε, έχω κάνει και τις σημειώσεις. Ναι, ναι. Παρασκευή 26 Ιουλίου ξεκινάτε με
και κάποιες ομιλίες για τον Μιχάλη Σταυρακάκη, όπου θα μιλήσει και ένας πολύ γνωστός καθηγητής. Βεβαίως. Γιατί έτσι. Το θέμα μας είναι η γνώση, είναι η παιδεία. Έτσι, ο κύριος Σταμπολίδης. Ο κύριος Σταμπολίδης θα προσεγγίσει αυτό το θέμα, θα μιλήσει και για τον άνθρωπο, αυτή την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και τις τρεις μέρες καθηγητές θα ανοίξουν τις εκδηλώσεις με ομιλία. Γιατί έτσι, ο λόγος θα έχει κυρίαρχη θέση. Mm-hmm. Και ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεύτερη μέρα. Βεβαίως και ο κύριος Γραμματικάκης, που είναι μέτρος πολιτισμού από πάντα από την αρχή. Από πάντα στην αρχή. Ναι, ναι. Και μετά θα ακολουθήσει το πρόγραμμα, βεβαίως, με τον Βασίλη τον Λέκα, με τη Μόρφη την Τζαϊρέλη, με τον Λουδοβίκο των Αναγίων. Με τον Λευτέρη Καλέργη που βλέπω εδώ πέρα. Πρέπει να πω για τον Λευτέρη του Καλέργη. Είναι ένα νέο παιδί από τον ψηλό. Με τις αδερφές, με την Ελένη και τη Σουζάννα τη Βουγιουκλή, μην ξεχάσω κανέναν, έτσι δεν πρέπει. Δεν θα πείσουμε κανέναν, πιστέψω. Όχι. Θέλω να κάνω μια πρόληψη για τον Λευτέρη τον Καλέργη. Είναι ένα παιδί ο οποίος είναι σαν να τον γέννησε ο Ξυλούρης. Επί της ουσίας όμως. Από ήθος, φωνή και ανάσα. Αυτό το οποίο να το θυμάσαι στο μέλλον. Μάλιστα, το κρατάμε. Λευτέρης Καλέργης, ο αδερφός του, σαν να λέμε τον Ψαρογιάννη. Ο λαγουτιέρης του δηλαδή. Μάλιστα. Άψο. Έχουν πάρα πολλά παιδιά αυτήν την εποχή. Μια φουρνιά πετάχτηκε πάνω με πολλούς νέους μουσικούς. Μπορώ να πω για τον καθένα ξεχωριστά πράγματα. Αυτός έχει μια προσέγγιση τέτοια. Είναι και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, νομίζω, να αναδειχθούν ένα παραπάνω. Και αυτά τα παιδιά που αποτελούν έτσι το ζωντανό κύτταρο της κριτικής παράδοσης. Και οι συνεχιστές. Αυτά τα παιδιά που λέμε τώρα παίξανε όταν ήταν μικροί στα Ιακύνθια. Ερχόταν, είχαμε βραδιά με παιδιά και προσπαθούσαν να πει κάτι. Δηλαδή, γεννηθήκαν μέσα στον πολιτισμό των Ιακυνθίων και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Έχει να τραφεί μια ολόκληρη γενιά μέσα στα Ιακύνθια. Τώρα, βέβαια, ευλογούμε τα γένια μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Όχι, έχει συμβεί όχι, αυτό. Όχι, έχει για συμβεί. Την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Για πραγματικά γεγονότα. Είναι γεγονός. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, κυρία Βρέτζο, στο πρόγραμμα των Ιακυνθίων. Το Σάββατο πια, 27 Ιουλίου, που είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Μιχάλη του Σταυρακάκη. Έχουμε το θεατρικό με τον Μιχάλη του Σφακιανάκη. Είναι μια παραγωγή των Ιακυνθίων. Αυτή, πάνω στην αυτοβιογραφία λοιπόν του Σταυρακάκη. Και μετά θα ακολουθήσει η συναυλία με τους τρανούς και μεγάλους μουσικούς του Ψιλορίτη, τον Ψαρογιώργη, τον Ψαραντώνη, τον Μιχάλη του Σταυρακάκη, τον Τατάκη. Κοντά μας είναι και η Ξυλούρη, η Μαρίνα Ιδακανάλη, εξενογείων όλοι ορμόμενοι. Εδώ τώρα θέλω να πω κάτι, σε αυτή τη σειρά των εκδηλώσεων, σε αυτή τη βραδιά. Θα σας περιγράψω την αίσθηση, γιατί θέλω να συγγυήσω με πολύ κόσμο, τον ανεβάσουμε πάνω, να το δει αυτό. Ο Μιχάλης ο Σφαγιανάκης, ένας ηθοποιός, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηθοποιός, οι λέξεις δεν βγαίνουν από το στόμα, αλλά από το σώμα. Τη διηγείται με χειρονομίες. Αν δεν ακούς τη λέει, τη καταλαβαίνει με τα χέρια. Ένας τέτοιος άντρας, δηλαδή, που έχει και το σωματότυπο του Μιχάλη Σταυρακάκη, μέσα από την αυτοβιογραφία, ένα σενάριο που αυτός δούλεψε και σκηνοθετεί μαζί με τον Χαρονίδη του Λευτέρη. Θα παρουσιάσει λοιπόν ένα μέρος της ζωής του και ενώ τελειώνει, θα πω το σενάριο δηλαδή, μια γυναίκα που τον προσέχει, γιατί η γυναίκα του έχει πεθάνει, εκεί ας πούμε, του λέει: έχετε ένα γράμμα από τα νόγια. Και ανοίγει ένα γράμμα στη σκηνή η κοπέλα που τον προσέχει, η γέροντα πια, και διαβάζει το γράμμα από μια μαθήτρια Τετάρτης Γυμνασίου. Που το γράμμα αυτό λέει αυτά που θέλουμε να του πούμε όλοι εμείς που περάσαμε από το γυμνάσιο. Του λέει λοιπόν σε κάποια στιγμή στο τέλος, παιδί μου, του λέει, κύριε Μιχάλη, έχω δάκρυα το σκέφτομαι ότι ο πατέρας μου είπε ότι κάνατε αυτό το έργο χωρίς να το γράψετε πουθενά ότι το κάνατε. Και λέει αυτός εκεί, άκουσε παιδί μου. Εγώ τον ερωτόκριτο είχα στα αυτιά μου όσο καιρό έλειπα. Και στάθηκα σε ένα σημείο. Δεν είναι το πρεπό τα ντρούστα κάνει να διγάτε, οι άλλοι να τα διαλύουν και εκείνο να τα αρνάτε. Μάλιστα. Και ενώ εκεί κλείνει η παράσταση και σβήνουν τα φώτα, ακούμε τον Ψαρογιώργη μέσα από το δάσος να τραγουδεί ένα ρεζίτικο τραγούδι που λέει: μυρίζουν οι βασιλικοί, μυρίζουν οι βαρσάμι, μα σαν μυρίζει ο φρόνιμος, βαρσάμι δεν μυρίζουν, μυρίζει και προπατεί, μυρίζει και αποστέκει, μυρίζει ό,τι κάθεται. Και ενώ γίνεται το τραγούδι αυτό, ανάβουμε στην εξέδρα όσοι θεατές είναι τόσα λευκά κεριά. Το συγκλονιστικό είναι ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, τελικά συμμετέχουν όλοι. Συμμετέχει η φύση, συμμετέχουν οι άνθρωποι, συμμετέχουν οι καλλιτέχνες, οι ανογιανοί, όλοι. Όποιοι, μέχρι και από το εξωτερικό γνωρίζω ότι έρχονται άνθρωποι να παρευρίσκονται στα Ιακύνθια, όποτε αυτά πραγματοποιούνται. Πείτε μου κάτι, γιατί πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Τελευταία μέρα, είπαμε. Τελευταία μέρα να την πούμε, βεβαίως. Με συγχωρέστε με. Να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα, ναι. Ναι. Ολοκληρώνεται με τον Βασίλη τον Τζαμπρόπουλο, τι να πω, τον αρχιμουσικό και διεθνώς αναγνωρισμένο Βασίλη Τζαμπρόπουλο και την Εκταρία την Καραντζή.
θα τους έχουμε κοντά μας. Την συναυλία της Ευαθίας Ρεμπούτσικα. Και ένα θέμα, η Αρετούσα θέλει να χορέψει, το πω για σένα. Η Αρετούσα θέλει να χορέψει, είναι ένα μονόπρακτο της Μάρος Βαβουνάκη. Η διαμαρτυρία της Αρετούσας στον ποιητή της. Είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση. Το οποίο θα το παίξει η Κατερίνα σαν. Τι να πω, μακάρι να είχαμε άλλο τόσο χρόνο, το γνωρίζετε κι εσείς, να καθίσουμε, να συζητήσουμε, να τα πούμε. Γιατί δεν έχετε. Γιατί δεν έχουμε. Γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς τη λήξη της τηλεοπτικής σεζόν και έχουν συσσωρευτεί τόσα πολλά θέματα και ρεπορτάζ. Ωραία, ευκαιρία να ανέβουμε στο ψηλορίδι. Επομένως, θα βρω την ευκαιρία, τώρα που κλείνει και η σεζόν, να έρθουμε πάνω στον Άγιο Ιάκυνθο, εκεί να συναντηθούμε, να ανταμώσουμε. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να δούμε και να καταγράψουμε μαζί παρέα την επόμενη εβδομάδα. Πλησιάζει ο καιρός. Κοίτατε σε εγώ. Ορίστε. Και χαρταετή αυτά δεν τα πούμε. Χαρταετή. Το έχω το στοιχείο να το ρωτήσω. Η χαρταετή τι. Θα δούμε και χαρταετούς στα Ιακύνθια. Έχουμε 30 χαρταετούς λευκούς στον ουρανό των Ιακυνθίων. Και η διαφήμιση μας θα είναι 2 ντεσεβού αυτοκίνητα με κορίτσια μέσα εθελόντριες με τα μπλουζάκια των Ιακυνθίων να μοιράζουν προγράμματα στο Ηράκλειο. Τέλεια. Αν υπομονούμε να τα δούμε και αυτά. Άρα έχει πολλές διαφορές ποιοτικές. Έτσι, συγκριτικά και με τα προηγούμενα χρόνια, αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο τα Ιακύνθια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς, κύριε Αβρέτζου, και εσάς, κύριε Λουδοβίκο μου, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα να μας προσφέρετε τέτοιου είδους διοργανώσεις, τέτοιου είδους πράγματα, στοιχεία και πραγματικότητες που μας ωφελούν και στο νου και στην ψυχή. Τη συνέχιση μια πολύ καλή πορεία. Είναι το δείχνει με τον λόγο που ξέρει να μιλά και τον τρόπο που κοιτάζει. Πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη πορεία στον χώρο τη τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.